Σεβαστέ μου γέροντα, Άγιε καθηγούμενε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Συνεχίζοντας την κατρευτική και πνευματική πορεία μας για την ολοκλήρωση των 21ων Δημητρίων 2023, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην πνευματική μας σύναξη τον Πανοσυλλογιώτατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γαβριήλ, καθηγούμενο της Σειράς Μονής του Οσίου Δαβίδ Λίμνης Ευβίας, που θα μας αναπτύξει το θέμα «Ένας Άγιος Γέροντας, ο Μακαριστός Πατή Κύριλλος». Ο Άγιος Καθηγούμενος, αδελφοί μου, είναι γνωστός σε όλους. Έχει την πνευματική ευθύνη της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ στη Λίμνη Ευβίας. Είναι ένα μοναστήρι που έχει να επιδείξει πλούσια πνευματική παράδοση με τις άγιες μορφές που εγκαταβίωσαν και σκήτεψαν σε αυτή, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στο πράβλιο χώρο της Μονής, προσελκύει πλήθος πιστών που ζητούν τη μεσητεία του και τη χάρη του. Ζωντανό παραμένει μέχρι σήμερα το καλοσυνάτο και γλυκό χαμόγελο του μέχρι πρότινος ηγουμένου Αγίου Γέροντα Κυρίλου, που κοιμήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012. Οι μορφές αυτές της Εκκλησίας μας μαζί με την αγιασμένη μορφή του Οσίου Δαβίδ ενισχύουν, προσελκύουν και συμπαρίστανται και βρίσκονται δίπλα σε όλους τους πιστούς που καταθέτουν το πόνο τους προς το Πανάγαθο Θεό μας. Εκεί βρίσκει ανάπαυση, αγαλίαση και θείο αγνό και ασάλευτο προορισμό η ψυχή του πιστού ανθρώπου. Ο Άγιος Καθηγούμενος, αφού έχει καταβιώσει πολλά έτη στη Μονή, έχει να επιδείξει αγάπη, αυταπάρνηση, ταπείνωση και ακάματη διακονία προς όλους. Εργάζεται νυχθημερών, εργάζεται πνευματικά με θείο ζήλο, γινόμενο ζωντανό παράδειγμα γνήσιας μοναχικής και ασκητικής βιωτής. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, αδελφοί μου. Όλα τούτα είναι απότοκα της μεγάλης πνευματικής παρακαταθήκης που έχει παραλάβει και διαφυλάτει ανώθευτα από τον γέροντα και μακαριστό καθηγούμενο Κύριλλο, μία μορφή που άφησε ανεξίτηλο το πνευματικό αποτύπωμά του στις ψυχές των πιστών της Εκκλησίας μας. Το θέμα μας λοιπόν που θα μας αναπτύξει αναφέρεται στη μορφή που τον καλλιέργησε πνευματικά και τον άνδρωσε εκκλησιαστικά τον Άγιο Γέροντα, τον Μακαριστό Πατέρα Κύριλλο. Θα ήθελα να μεταφέρω, σεβαστέ μου Γέροντα, τις ευχαριστίες, τις αρχιερατικές ευχαριστίες του πνευματικού μας Πατρός, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Σαρδιανής Βύρονος Κιβητού, κυρίου Θείου Δανιήλ, για την απόψινή σας παρουσία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Όλοι μας σας ευχόμαστε, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, δια των πρεσβειών της Παναγίας, της παρηγορητρίας του Αγίου Δημητρίου, του Οσίου Δαβίη, του Οσίου Ιακώβου και του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, να έχετε απρόσκοπτη καθηγουμενία, αγλαόκαρπα, διέτη πολλά και καλήκαρπα, και να έχετε τη δύναμη να αντιμετωπίζετε όλα αυτά που ζείτε καθημερινά, βοηθώντας χιλιάδες πιστούς. Ο λόγος είναι δικό σας, σεβαστέ μου Γέροντα. Με τη χάρη της καλής μας Παναγίας, της επικεκλημένης και παρηγορητρίας και δακρυρωγούσης και μυροβλιζούσης,
με τη δική σας ευγενική πρόσκληση και με την ευλογία των Αγίων Ποιμεναρχών μας, του Μητροπολίτου Βίρονος και Μητού, του σεβαστού και αγαπητού μας πατρός Δανιήλ και του δικού μου Ποιμενάρχου, του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλκίδος, Ιστίας και Βορείων Σποράδων, του πατρός Χρυσοστόμου. Είμαστε εδώ κοντά σας για να πούμε δύο λόγια στην αγάπη σας, σαν λόγια ευγνωμοσύνης για τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Κύριμο. Η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου από τον Θεό είναι αυτή, να γνωρίσω αυτούς τους Αγίους Γέροντας, όπως είπατε, και μέσω αυτών να ζήσω και τη χάρη του μεγάλου Αγίου, του Γίγαντα Αγίου, όπως τον αποκαλούν πολλοί, του Αγίου Γέροντος Δαβίδ, του Θαυματουργού, αυτού του τόσο ζωντανού και γρήγορου Αγίου. Σε αυτό το μοναστήρι που έκτισε το 16ο αιώνα τα χρόνια τα δύσκολα της Ιπποκρατίας ο Άγιος Δαβί, εδώ και 500 χρόνια έζησαν πολλοί αγωνιστές και πολλοί άνθρωποι του Θεού. Γνωστοί βέβαια έγιναν ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Μας έλεγε βέβαια ο Άγιος Ιάκωβος στα χρόνια πριν πάει εκείνος στο μοναστήρι, όταν οι πατέρες, θέλοντας να δημιουργήσουν έναν τάφο για να θάψουν κάποιον από τους πατέρες που κοιμήθηκε, βρέθηκαν ενώπιον ενός ακεραίου λιψάνου, ενός από τους κεκοιμημένους πατέρες που ευωδίαζε και η ευωδία του λέει έφτασε απέναντι στα κοριουδάκια. Πήγανε στον τότε ηγούμενο και του είπανε το γεγονός. Και εκείνος, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, αντί να πάρει εξαπτέρυγα, θυμιαθά, να τιμήσουν το Άγιο Λείψανο, φαίνεται ξαφνιάστηκε και είπε «Μουλώστε το, μουλώστε το, θάψτε το». Και όταν, συνειδητοποιώντας το γεγονός, μετά από καιρό θέλησαν να κάνουν εκταφή, ανακομιδή αυτού του Αγίου Λείψανου, έσκαψαν στον τόπο εκείνο, αλλά ο Θεός δεν ξαναφανέρωσε αυτό το Άγιο Λείψανο. Τώρα κάτω από τη σκέπη και τη χάρη της Παναγίας μας που δακρύζει εδώ και 3 χρόνια και πλέον, οικετεύοντας με αυτόν τον τρόπο εναγωνίως τον Υιόν της και Θεό μας, για να γίνεται ήλαιος για τα δικά μας λάθη, θα μιλήσουμε για την αγάπη καταρχήν του Αγίου Γέροντος Κυρίλου. Για την αγάπη για την Παναγία μας. Απέναντι στην οποία, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ο γέροντάς του, είχε μεγάλη παρησία. Έχει μεγάλη παρησία ο Γέροντας Κύριλλος, ο Πατήρ Κύριλλος, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, στην Παναγία μας. Ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος έλεγε ότι ο ελληνικός λαός έμαθε μετά τον Θεό να τιμά την Παναγία μας, η οποία είναι μητέρα του Θεού,
και η οποία έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Είναι μετά Θεόν Θεός. Μετά το Θεό τη δεύτερη θέση κατέχει η Παναγία μας, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, και πρεσβεύει για το ανθρώπινο γένος. Ο χριστιανός Ορθόδοξος, ό,τι και να του συμβεί, πάντα θα επικαλεστεί την Παναγία. Παναγία μου, βοήθησέ με. Παναγία μου, σώσε μας. Παναγία μου, τρέξε να μας βοηθήσεις. Και η Παναγία τρέχει παντού. Διάβασα, έλεγε, σε μια χριστιανική εφημερίδα, ότι η Παναγία μας παρουσιάστηκε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς στο Ιράκ, στον πόλεμο τότε που ξεκίνησε το 2003 και τελείωσε το 2013. Και τους είπε, μη φοβάστε, εγώ θα είμαι κοντά σας, θα είμαι πάντα μαζί σας και θα σας προστατεύω και θα σας σκεπάζω, μη στενοχωριέστε. Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, και πράγματι, ενώ οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν ότι θα κάνουν μια βόλτα στο Ιράκ, έναν περίπατο, βρήκαν αντίσταση. Γιατί έλεγε, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν διδώσει χάρη μου. Νόμιζαν, έλεγε ο Γέροντας Κύρλος, ότι επειδή είναι Αμερική ή επειδή είναι δεν ξέρω τίποτε άλλο, θα ανοίγανε τις πόρτες να μπουνε μέσα. Αλλά ο κόσμος, έλεγε, έχει πλαστεί για την ελευθερία και όχι για την κατάκτηση. Η Παναγία τρέχει παντού, έλεγε. Και αναφερόταν στον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλών, που αξιώθηκε έτιζον, ακόμη βρισκόμενος στη ζωή, να μεταστεί στον Παράδεισο και να δει τις κατοικίες των Αγίων, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, εν τη οικία του Πατρός μου, πολέμωνε εσύ. Είδε όλους τους Αγίους, δεν είδε όμως την Παναγία μας. Και ρώτησε, πού είναι η Παναγία, και ουράνια φωνή είπε, τρέχει την υπουρανών, τρέχει κάτω στη γη, να προφθάσει, να ικανοποιήσει τα αιτήματα των χριστιανών. Και έτσι κι εμείς τις ψάλλουμε, έλεγε, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη. Την ελπίδα μας τα πάντα, έλεγε, τα αναθέτουμε στην Παναγία μας, που είναι Μητέρα του Θεού, για να μας βοηθήσει, να τρέξει, να πρεσβεύσει για μας. Και εμείς να την τιμούμε, έλεγε, να την ευλογούμε και να τη δοξάζουμε και όχι να τη βλασφημούμε. Γιατί πολλές φορές, έλεγε, ακούμε από ανθρώπους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς να βλασφημούν το όνομα της Παναγίας. Και εκείνοι, ανεξίκακοι όπως είναι, έλεγε, μα συγχωρεί, αλλά και πικραίνεται. Πικραίνεται όταν τη βλασφημούμε, όταν την παραγωνίζουμε, όταν δεν τη δεχόμεθα και δεν την παραδεχόμεθα ως Μητέρα του Θεού. Εμείς όμως, έλεγε, εν ενή στόματι και μια καρδία, πρέπει να δοξάζουμε το όνομα του Θεού και να τιμούμε την Παναγία μας, να την έχουμε πάντα δίπλα μας, να μας σκεπάζει πάντοτε. Και το ευχόταν αυτό για όλους. Πάντοτε τόνιζε τη χάρη και την αξία των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Να διαβάζεται, έλεγε, και μια και δυο και τρεις φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς. Όταν τους διαβάζετε μια φορά, αποκτάτε ειρήνη στην καρδιά σας. Δυο και τρεις
ο διάβολος φεύγει, δεν κάθεται. Και πάντα έτσι αναφερόταν σε έναν μοναχό ο οποίος εκφύσεως ήταν αγράμματος και δεν μπορούσε να μάθει τους χαιρετισμούς, παρά μόνο είχε αποστηθήσει από το χαιρετισμό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ προς την Αϊπαρθένο Μαρία, είχε αποστηθήσει το «Χαίρε Μαρία». Αυτό έλεγε μόνο, τίποτα άλλο. Αρρώστησε, λέει αυτός ο μοναχός, και κοιμήθηκε. Μετά από 3 ημέρες, από τον τάφο του έβγαινε άρρητη ευωδία. Και οι πατέρες έτρεξαν να δουν από πού προέρχεται αυτή η ευωδία. Προέρχεται από τον τάφο. Σκάψανε, εντωμεταξύ στον τάφο, λέει, είχε βγει ένας λευκός κρίνος και στα φύλλα του οποίου έγραφε «Χαίρε Μαρία». Σκάψανε και είδανε ότι τις ρίζες του αυτός ο κρίνος τις είχε στην καρδιά αυτού του μοναχού. «Πολύ ευαρεστείτε», έλεγε η Παναγία μας με τους χαιρετισμούς της. «Μεγάλο πράγμα», έλεγε, «να έχει την Παναγία μάνα. Χωρίς την Παναγία εκκλησία δεν θα υπήρχε. Η Παναγία είναι η εκκλησία», έλεγε. Κάτι που λέει ο Άγιος Κύριλλος, ο συνονόματός του Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Γεννήθηκε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος στο χωριό Κρεονερίτη της Βορείου Ευβοίας, αυτό το μήνα, στις 30 Οκτωβρίου του 1938. Μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, του εμφυλίου πολέμου. Ήταν το 7ο παιδί της οικογενείας. Από μικρό είχε κάνει την επιλογή του. Ο δρόμος που ήξερε ήταν το σχολείο και η εκκλησία. Έτρεχε από μικρό παιδί και στις δουλειές του σπιτιού, πάντοτε με προθυμία, πάντοτε χαρούμενος. Γι' αυτό λένε οι σχοριανοί του ότι όλοι θέλαν να τον κάνουν παρέα, τον μικρό Κωνσταντίνο, όπως ήταν το βαπτιστικό του όνομα. Είχε μάθει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ακόμη, λέει, έπαιρνε και με 3 βελόνες κάλτσες εκείνη την εποχή. Όταν ήρθε η ηλικία να πάει στρατιώτης, τήρησε αυτή την πίστη που είχε στο Θεό και κατά τη διάρκεια της θητείας του. Στις στρατιώτες του λένε ότι όπου πηγαίνουν με μεταθέσεις, εκείνος πρώτα απ' όλα έτρεχε στις εκκλησίες. Διαπονούσε τους ιερείς, ευπρέπιζε τον χώρο των ναών, διακονούσε στο αναλόγιο. Και εκεί που υπηρέτησε στον Πέλες, όπως μας έλεγε, κάποια φορά που ήταν σε άσκηση, για διατροφή τους είχανε κονσέρβες με ψάρι. Ήταν η μέρα νηστίσιμη. «Αν και δεν μου άρεσε», λέει, «το ψάρι, είπα, στρατιώτης είμαι, ό,τι μου δώσαν θα το φάω». Κατέλησε η μέρα νηστείας, αλλά όταν έπεσε λιγάκι να ξεκουραστεί, αστραπέ, πρωτές, ένας κεραυνός έπεσε δίπλα του και κατάλαβε ότι ήταν παιδαγωγία του Θεού και υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναφάει η μέρα νηστείας. Μας έλεγε μια εμπειρία του από έναν ιεροκήρυκα εκεί στην περιοχή του Κιλκής, για να μας πει πόση σημασία έχει ο Λόγος του Θεού
όταν σπείρεται σε καρδιές καλοπροαίρετες, αλλά και πόσο σημασία έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Τους είπε κάποτε αυτός ο ιεροκήρυκας ότι ένας χωρικός μου έστειλε μια επιταγή ταχυδρομική με 500 δραχμές, χρυσά λεφτά, λέει, εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 60. Και του έλεγε, σου στέλνω αυτά τα χρήματα για να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερες περιοδίες να λες για το Λόγο του Θεού. Γιατί εκείνο το βράδυ που είχες έρθει στο χωριό μας και μας μίλησες, εγώ είχα αποφασίσει πριν ακούσω τα λόγια σου να σκοτώσω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και να αυτοκτονήσω κι εγώ. Αλλά ο Λόγος, βλέπετε, του Θεού καρποφόρησε μέσα σε αυτή την καρδιά και του έφερε την καλή αλλίωση. Πριν απολυθεί από το στρατό με πρόσκληση του Αγίου Δαβίδ, τον οποίον είδε ολοζώντανο σε αγρυκνία του Αγίου Νικολάου, όταν επισκέφθηκε με τη μητέρα του το μοναστήρι, με πρόσκληση του Αγίου Δαβίδ, αλλά και με πρόσκληση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο χωριό του, πήρε απόφαση και πήγε να μονάσει στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Δύσκολα χρόνια. Τότε 2-3 μοναχοί ήτανε. Ο γέροντας Ιάκωβος, ο πατήρ Ευθύμιος, ένα γεροντάκι και ένας άλλος ιδιόρυθμος μοναχός. Το μοναστήρι πάφτωχο. Συνθήκες πολύ δύσκολες. Ούτε θέρμαση, ούτε ανέσεις. Έλεγε καμιά φορά, όλο το μοναστήρι να γυρίζαμε ανάποδα, μια καραμέλα δεν θα βρίσκαμε. Με πολύ κόπο, με πολύ υπομονή, με πολύ καρτερία, με απόλυτη υπακοή ζούσε αυτή τη ζωή της μοναχικής πολιτείας. Για την απόλυτη υπακοή μιλάει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο πατήρ Χρυσόστομος, που τον έζησε βέβαια στα μεταγενέστερα χρόνια και διέκρινε αυτή την αγώνιστη, την απόλυτη υπακοή του πατρός Κυρίλλου. Αλλά και το πνευματικό παιδί του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, ο αγαπητός μας πατήρ Νικηφόρος, σε μια επίσκεψή του στη Μονή μας, πριν εκλεγεί επίσκοπος, μας είπε ότι προημερών είδα ολοζώντανα τον Άγιο Ιάκωβο και μιλούσε εδώ στο μοναστήρι με απλότητα και οικειότητα με τους πιστούς. Και κάποια στιγμή με κάλεσε και μεταξύ άλλων μου είπε, «Παιδί μου, ο πατήρ Κύριλλος ήταν ο μόνος που μου έκανε απόλυτη υπακοή». Δύσκολο πράγμα. Όλοι προσπαθούμε στην πνευματική μας ζωή να κάνουμε υπακοή. Υπακοή σημαίνει εκοπή του ιδίου θελήματος, να κόψουμε το θέλημά μας. Αλλά βλέπετε, σαν βράχος ανορθώνεται πολλές φορές το εγώ μας και δυσκολεύομαι και τη ζωή τη δική μας και τη ζωή των άλλων. Αλλά όμως, όπως είπαμε, ο Θεός τη χάρη Του τη στέλνει στους ταπεινούς.
Και η ταπείνωση είναι το πρώτο σκαλοπάτι για την πνευματική ζωή όλων μας, για την πνευματική υποδομή όλων μας. Ακόμη ακούν στα αυτιά μου λόγια των δαιμόνων που φώναζαν και για τον Άγιο Ιάκωβο και για τον Άγιο Γέροντα Κύλινο. «Ρε Ιάκωβε», φώναζε το δαιμόνιο, «αυτή η ταπείνωσή σου με καίει. Σε πολεμάω από μικρό παιδί και δεν μπόρεσα να σε ρίξω». Αυτή την ταπείνωση την έβλεπε κανείς και στον Άγιο Γέροντα Κύρινο. Άλλωστε, ο μέγας παιδαγωγός εν Χριστώ, ο Άγιος Ιάκωβος, έβρισκε πολλούς τρόπους για να βοηθήσει στην οδό της ταπεινώσεως τον πατέρα Κύρινο. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, βαθίας νυχτός, ο πατήρ Κύρλος έτρεχε για να διακονήσει το Θεό και τον άνθρωπο, για να βοηθήσει σε όλες τις διακονίες σχεδόν του μοναστηριού. Ελάχιστες οι ώρες της αναπαύσεως του. Γι' αυτό απευθυνόταν στον Όσιο Δαβίδ, ο οποίος ήταν μέγας ασκητής και ο οποίος στα βαθιά του γεράματα περνούσε πάνω στο ασκητήριό του, τρώγοντας λίγο αντίδωρο και πίνοντας λίγο αγιασμό, και περνούσε με αυτό όλη την εβδομάδα του. Απευθυνόταν στον Όσιο Δαβίδ ο Γέροντας Κύρλος και του έλεγε: «Άγιε μου Δαβίδ, εσύ δεν χόρτασες ψωμί και εγώ δεν χόρτασα τον ύπνο». Η σχέση του με τον Άγιο Δαβίδ ήταν πολύ ζωντανή. Άλλωστε τη διδάχτηκε αυτή τη ζωντανή σχέση από τον Άγιο Ιάκω. Μας έλεγε πως ο Άγιος Δαβίδ έκανε ζωντανή την παρουσία του στη ζωή τους. Από το πόσες φορές έλεγε «θα τρίξουν τα ιερά του λείψανα», καταλάβαινε πόσοι προσκυνητές θα ερχόντουσαν στο μοναστήρι για να ετοιμάσει τα της φιλοξενίας τους. Πολλές φορές τον προστάτευσε ο Άγιος. Κάποτε λέγει καθάριζε τα μανουάλια μετά τα Χριστούγεννα, και εκεί που καθάριζε άκουσε φοβερούς τριγμούς και θορύβους σαν να σέρνανε παγκάρια στα σίδια. Απορούσε τι είναι αυτός ο θόρυβος και έτρεξε να πει στον πατέρα Ιάκωβο για αυτό το θόρυβο. Όταν γυρίσανε στην εκκλησία είδανε να έχει πέσει το παράθυρο και το κάσωμα όλο του παραθύρου που ήταν σε ρηπιώδη κατάσταση του ναού, και αν δεν είχε φύγει από αυτή την ειδοποίηση που του είχε κάνει ο Όσιος Δαβίδ, θα είχε πέσει όλο επάνω στο κεφάλι του και θα τον είχε αφήσει στον τόπο. Άλλοτε πάλι πηγαίνοντας να λειτουργήσει, γιατί έγινε το μεταξύ και ιερέας στα γειτονικά χωριουδάκια που δεν έχουν μέχρι και σήμερα εφημέριο και διακονούνται από τους πατέρες της Μονής, όταν ανέβηκε με συγχωρείτε στο μουλάρι, αυτό αφήνιασε, άρχισε να φέρνει στροφές εκεί, βόλτες, και άρχισε να τρέχει και ακούει φωνή «βγάλε το πόδι σου από το λουρί». Πρόφθασε να το βγάλει, το μουλάρι τον έριξε, με συγχωρείτε, κάτω, δίπλα από μια μεγάλη πέτρα. Το μουλάρι έφτασε στο χωριουδάκι, ήξερε τη διαδρομή. Χωριανοί είδανε το θέαμα, κατάλαβαν, σκέφτηκαν, το σκότωσε τον παπά. Εκείνος όμως σηκώθηκε, παρόλο που πονούσε, ήταν ζεστός ακόμα, είπε «ο διάβολος μου την έκανε τη δουλειά.
Ο Άγιος όμως με προστάτευσε, με ειδοποίησε, θα πάω να λειτουργήσω. Και παρά τους πόνους του, έβαλε βία στον εαυτό του και πήγε και τέλεσε τη λειτουργία για να μην μείνει αλειτουργητο το χωριουδάκι. Αυτή τη βία την έβαζε στον εαυτό του, στο κάθε τι. Ο διάβολος, άμα βλέπει ότι προσπαθούμε, βάζει στο ποδάρι του, σε όλους μας. Όμως εμείς, αν δεν το βάλουμε κάτω, αν δεν μας πάρει από κάτω, αν επιμείνουμε εκεί με ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Θεός πάντοτε στέλνει την παρηγοριά Του και τη δύναμή Του. Αυτό έκανε και στο γέροντα Κύριλλο. Μας διηγεί το ότι όταν κάποτε ήταν πολύ στενοχωρημένος από έναν πειρασμό και πήγε στο κελάκι του, βρήκε στο κρεβατάκι του επάνω το ξυλοκρέβατο, το συναξαριστή του μηνός Ιουνίου, στις 9 του μηνός, που είναι η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Ήταν ανοιγμένος ο συναξαριστής σε αυτή την ημερομηνία. Και ακούει η ουράνια φωνή που του λέει «Τι υπέστη αυτός ο Άγιος Θεόδωρος για να έχει αυτή τη θέση σήμερα στη Βασιλεία του Θεού και στην Εκκλησία Του». Και εγώ είπα πολλά υπέστη. Και μας έλεγε μέχρι σταυρικού θανάτου έφτασε όπως ο Κύριός μας, πατέρες μου. Και η ουράνια φωνή του είπε και εσύ αν υπομείνεις αυτό το πειρασμό θα έχεις και εσύ μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτομάτως λέει με το άκουσμα αυτής της φωνής και με την αποδοχή τον όσον άκουσε, διαλύθηκε και ο πειρασμός και η στενοχώρια. Σε άλλη πάλι περίσταση, πειρασμική, πάλι μπαίνοντας στο καταφύγιό του, στο κελάκι του, ακούει η ουράνια φωνή που του λέει «Τις κόρες της Αγίας Σοφίας τις ξέρεις, πώς τις λένε?» Απάντησε πίστης, ελπίδα και αγάπη. Και εσύ, του είπαν, αν έχεις πίστη, ελπίδα και αγάπη, θα ξεπερνάς κάθε πειρασμό. Και πάλι η στενοχώρια του πειρασμού διαλύθηκε. Πόσο ζωντανή είναι οι σχέσεις των ανθρώπων που αγωνίζονται με το Θεό, με την Παναγία και με τους Αγίους Του. Άλλοτε πάλι έχοντας απορία για το ποια θέση κατέχει ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός που γιορτάζει 28 Μαΐου και σαν εκείνη την ημέρα 28 Μαΐου του 72 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ο Γέροντας Κύριλλος, αναρωτιόταν ποια θέση μπορεί να έχει στη Βασιλεία του Θεού αυτός ο Άγιος που παρίστανε για την αγάπη του Χριστού τον τρελό. Και μπαίνοντας μέσα στο κελάκι του, ακούει συζήτηση που συζητούσαν κάποιοι τι θέση κατέχει ο Άγιος Ανδρέας, τι σεστήν, και η απάντηση ήταν καθηγητή σεστήν. Και έλεγε, για κοιτάξτε παιδιά μου, αυτός που παρίστανε το μουρλό για την
αγάπη και τη χάρη του Θεού, εκεί στη Βασιλεία του Θεού είναι καθηγητής. Γι' αυτό πολλές φορές λένε οι πατέρες ότι στην άλλη ζωή θα βρεθούμε προεκλήξεων. Από το ταπεινό φρόνημα που είχε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, παρακαλούσε την Παναγία να μην ασπρίσει ούτε μία τρίχα, ούτε να μεγαλώσουν τα γένια του, για να μην φαίνεται κι αυτός σεβάσμιος δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο. Όσο ζει ο Άγιος Ιάκωβος, έλεγε, «Παναγία μου, τα γεννάκια μου να μην μεγαλώσουν και να μην ασπρίσουν, για να μην φαίνομαι σεβάσμιος». Και πάνω σε αυτό κάτι είχε πει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος, ο οποίος εξελέγη, χειροτονήθηκε, αλλά δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί, γιατί λίγες μέρες πριν μετέβη στη Βασιλεία του Θεού. Έλεγε λοιπόν, επειδή ήξερε τους πατέρες, είπε στον πατέρα Κύρλο κάποτε, «Δεν μου λες βρε Κύριλε, οι πάντες έρχονται και ζητάνε τον πατέρα Ιάκωβο, οι πάντες επεφημούν τον πατέρα Ιάκωβο, και εσύ τι, με μια ποδιά συνεχώς τρέχεις. Ο υδρότας, ο σύνθρομβη αίματος κόμβει-κόμβει και η ποδιά, ο σύλλέλιο, όπως το Χριστού μας, για να διακονείς. Πώς αισθάνεσαι, δεν ζηλεύεις?» «Αισθάνομαι τον πατέρα Ιάκωβο όπως τον Όσιο Δαβίδ». Αυτό το σαράκι που μας έλεγε, υπάρχει ένα σκουλίκι που λέγεται σαράκι, που κατατρώγει τα ξύλα. Να, εδώ στο τέμπλο, στο δεσποτικό, σε σκεπές που μπορεί να έχουν ξύλινα δοκάρια, ισχωρεί αυτό το σκουλίκι που λέγεται σαράκι και τρώγει τα ξύλα και τα κονιορτοποιεί. Ένα τέτοιο πνευματικό σαράκι, μας έλεγε, είναι αυτό της ζήλιας και του φθόνου, που αν αφήσουμε να μπει μέσα στη ψυχή μας, την κάνει σκόνη. Πάντοτε έλεγε για τους Αγίους μας ότι κράτησαν άμυνα, αγωνίστηκαν, και εκείνοι μας δείχνουν το δρόμο να τον βαδίσουμε κι εμείς για τη σωτηρία αυτής της αθάνατης ψυχής μας. «Έδωσαν αίμα», έλεγε, «και έλαβαν πνεύμα». Ο αγώνας, έλεγε, θέλει κόπο, θέλει υδρότα, θέλει αγρυπνία, θέλει προσευχή, θέλει νηστεία. Και εμείς τι προσφέρομε, έλεγε, στο Θεό σήμερα? Προσφέρομαι προσευχή, προσφέρομαι αγρυπνία, προσφέρομαι κόπο, υδρότα. Τα τελευταία χρόνια, έλεγε μάλιστα, ακολουθούντες τη θεά μόδα, προσφέρομαι αντί αυτών όλων που προανέφερα, τη γύμνια μας, έλεγε. Με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, αλλά έλεγε ότι ο γυναικείος πληθυσμός, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα βγάζει όλα στα φόρα, έλεγε. Και ανέφερε ένα περιστατικό με κάποιες κοπελίτσες που είχαν την κοιλιά και κάτι παραπάνω, έλεγε, όλα απ' έξω, και πλησίασαν έναν Άγιο Δεσπότη να πάρουν την ευχή του. Και ο δεσπότης σκέφτηκε και είπε, κάτι πρέπει να τους πω τώρα, γιατί αν δεν τα πω κάτι τα παιδιά, θα πούνε ότι ο δεσπότης, τα θέλει και ο δεσπότης αυτά. Και ο δεσπότης, λέει, τους είπε, παιδιά μου, ορισμένα μέλη του σώματός μας, ούτε ο ήλιος δεν πρέπει να τα βλέπει.
Εδώ λέει όχι μόνο ο ήλιος να βλέπει, αλλά και οι άνθρωποι. Και τα κορίτσια βέβαια συστάλληκαν, ντράπηκαν και σκεπάστηκαν. Και έλεγε πολλές φορές, στην περικοπή του δαιμονισμένου, όταν ο Κύριος εξεδίωξε το δαιμόνιο και θεραπεύτηκε ο δαιμονισμένος, ο οποίος πρώτα γύριζε στους δρόμους γυμνός, τι μας λέει η Ευαγγελική περικοπή? Εσωφρονίστη, έλεγε, και ηματίστη. Ήρθε στα συγκαλά του και τύφηκε. Άραγε, έλεγε, ποιος μας ξεγυμνώνει? Από αυτή τη ζωντανή σχέση που είχε με τους Αγίους μας, έλεγε συχνά πυκνά τη φράση, αναπλώσω με το χέρι μας, θα αγγίξω με τους Αγίους μας, τόσο κοντά μας είναι. Και αυτό το έλεγε με αφορμή ενός περιστατικού που του είχε αναθέσει ο γέροντας Ιάκωβος να διαβάσει αφορκισμούς, εξορκισμούς σε έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Είχε φοβερό δαιμόνιο, λέει. Διάβασε τους εξορκισμούς και επειδή τον προηγούμενο καιρό είχε διαβάσει το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρων και είχε δει ότι ο Θεός τον είχε χαριτώσει με το να διώχνει δαιμόνια, παρακάλεσε από μέσα του και είπε, «Έλα, Άγιε μου Σεραφείμ του Σάρωφ, έλα και εσύ μαζί με τον Άγιο Δαβίδ να ελευθερώσετε αυτό το παλικάρι από τα δαιμόνια». «Μέσα μου το είπα», είπε, «κανένας δεν το άκουσε». Και δεν πέρασαν, λέει, 2 λεπτά και ακούστηκε το δαιμόνιο να λέει, «Να, να, ρε, πλακώσαν και οι Ρώσοι, ήρθαν και οι Ρώσοι να με πολεμήσουν». Και είπα, πόσο κοντά μας είναι οι Άγιοι. Και με αυτά τα βιώματα συνέχισε να ασκεί βία στον εαυτό του και όπως ο Άγιος Ιάκωβος, έτσι και ο ίδιος, καλλιεργούσε μέσα στη ψυχή του τον Ευαγγελικό Λόγο, να μην λογαριάζομαι τα παθήματα του νυν καιρού αυτής της ζωής, προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθήνε. Να μην λογαριάζομαι τις ταλαιπωρίες αυτής της ζωής, σκεπτόμενοι τη δόξα και τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν και προσπαθούν στη ζωή τους να τηρούν τα εντάλματά του. Με τις πτώσεις τους, με τα λάθη τους, με τα αμαρτήματά τους, αλλά και με τη μετάνοιά τους. Γιατί πάντα μας έλεγε, παιδιά μου, δεν κολλάζει η αμαρτία, η αμετανοησία κολλάζει. Και αυτό το έλεγε επ' ευκαιρία ενός άλλου περιστατικού που έζησε με έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο, πάλι από δαιμόνια. Βλέπετε, τρέχουν σε αυτό το μοναστήρι πολλοί ταλαιπωρημένοι άνθρωποι για να βρουν την ίαση και την υγεία τους, της ψυχής και του σώματος. Και διαβάζοντας τους εξορκισμούς του φώναξε το δαιμόνιο, «Ρε παπά, και σένα σε πειράζω». «Ευχαριστώ πολύ», λέει, «για νέο μας το λες. Εδώ πείραξες τον ίδιο το Δεσπότη Χριστό, το Θεό μας. Εμάς θα μας πειράξεις». Αλλά του λέγει, «Ό,τι και να μας κάνεις, ό,τι και να κάνουμε, εμείς έχουμε φιλάνθρωπο Θεό. Και όταν του ζητήσουμε συγγνώμη, μας συγχωρεί». «Ναι, ναι, ρε, εσάς θα συγχωρεί», απήντησε ο διάβολος, «μόνο εμένα με μάθρισε». «Και σένα», του λέει,
άμα ζητήσεις συγγνώμη, θα σε συγχωρήσει. Και η απάντηση του διαβόλου ήταν ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και εκεί απάνω έλεγε, παιδιά μου, δε κολλάζει η αμαρτία. Και το λέγε λεβέντικα, η αμετανοησία κολλάζει. Και βέβαια πάντοτε προσευχόταν στο Θεό για να συγχωρήσει το διάβολο. Και ο διάβολος κάποτε του φώναξε, αυτό που κάνεις εσύ ρε, το έκανε και ο Ισαάκ ο Σύρος. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος παρακαλούσε και εκείνος να συγχωρέσει ο Θεός το διάβολο. Και ως ιερέας, αλλά και αργότερα, και ως ηγούμενος, ό,τι έκανε, και ως μοναχός πολύ περισσότερο πριν, το έκανε με ευλογία του ηγουμένου και φυσικά μετά ως ηγούμενος του επισκόπου του. Αλλά παρέμενε πάντοτε στην υπακοή. Γι' αυτό όταν κάποτε είχαμε επισκεφτεί το μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο Κανδιώτη και τον ρώτησε τον πατέρα Κύριλλο, δεν μου λες πόσους μοναχούς έχεις? Εκείνος είπε 15. Και τι τους κάνεις? Απάντησε ο πατήρ Κύριλλος, να σας πω σεβασμιότατε, όταν ήμουν υποτακτικός έκανα υπακοή σε έναν. Τώρα που είμαι ηγούμενος, κάνω υπακοή σε 15. Συνέχισε να έχει αυτό το ταπεινό φρόνημα για να μπορεί να φέρει τις ισορροπίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα όμως. Να μπορείς να κουμπαντάρεις 15 ανθρώπους, να τους αναπαύεις όλους, να έχεις ισορροπίες. Και όχι μόνο αυτούς βέβαια, και εκατοντάδες ψυχές που προσέρχονταν στο πετραχύλι του. Έτρεχε με μεγάλη προθυμία και στα χωριουδάκια που στερούν το μονίμο εφημερίου και είχε εμπειρίες και από τη Θεία Λειτουργία και ουράνιες φωνές άκουγε και αγγέλους έβλεπε στην προσκομιδή και στην Αγία Τράπεζα. Αλλά έτρεχε ακούραστα και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και στην Κύπρο όπου τον προσκαλούσαν να μεταφέρει τη χάρη και την ευλογία της Αγίας Κάρας αυτού του θαυματουργού Αγίου του Οσίου Δαβίδ. Θυμάμαι πηγαίναμε κάθε χρόνο όπως είναι καθιερωμένο σε πολλά μέρη αλλά και στο Παύλο, έτσι λέγεται αυτό χωριό, της Λιβαδιάς. Εκεί έχει γύρω στους 1.100 κατοίκους αυτή η περιοχή. Πηγαίναμε και εκεί πήγαινε από σπίτι σε σπίτι να κάνει αγιασμούς χωρίς να σταματάει καθόλου. Εκεί έμαθα κοντά του μια χρονιά που πήγα μια-δυο χρονιές τι θα πει ξηρό κουράγιο. Να μην σταματάς καθόλου, με κόπο και πόνο, και τα περισσότερα σπίτια εκεί είναι διόροφα. Ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια. Αλλά αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι θυμόταν σχεδόν όλα τα ονόματα όλου του χωριού απ' έξω. Και όταν μνημόνευε, δεν χρειαζόταν να κοιτάξει τα χαρτάκια.
που του δίνανε. Τα ήξερα όλα απ' έξω. Γιατί, πρώτη, δεύτερη φορά, ναι, αυτά τα ονόματα τα μνημόνευε κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία που γινόταν στο μοναστήρι. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή του την αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, του έδωσε αυτό το χάρισμα, μετά από κόπο και πόνο, το χάρισμα της φορητικότητος του νοός. Ήταν σαν ένα κομπιούτερ, έλεγε ο δεσπότης μας, που πατούσε στα κουμπιά και μπορούσε να σου πει τα πάντα, μπορούσε να σου πει το βίο όλων των Αγίων. Πού έζησαν, τι θαύματα έκαναν, ποιον ανθρώπων προστάτες ήταν οι συγκεκριμένοι Άγιοι τους οποίους ρωτούσες. Του είχε κάνει εντύπωση του δεσπότη μας, πως ένας άνθρωπος του Δημοτικού να έχει τέτοια σοφία. Και θυμάμαι μάλιστα σε μια ιερατική σύναξη που ήμασταν και προέτρεπε ο Μητροπολίτης τους ιερείς να μιλούν σε κήρυγμα μόνο αυτοί που έχουν θεολογικές γνώσεις και έκανε την εξαίρεση. Εκτός από τον πατέρα Κύριγο, που είναι μεν του Δημοτικού, αλλά ξέρει τους βίους όλων των Αγίων απ' έξω, αλλά και από μέσα, γιατί τους βίων. Πάντοτε έπαιρνε ευλογία από το δεσπότη του. Είχε εκκλησιαστικό φρόνημα, παιδιά. Δεν έκανε τίποτα χωρίς ευλογία. Και από τον οικείο επίσκοπο, αλλά και όπου αλλού πηγαίναμε με την Αγία Κάρα. Θυμάμαι τον πατέρα Βαρνάβα, πρωτοσύγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύπρους, που τονίζοντας αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα του Γέροντος Κυρίλου, αφηγείτο το ότι όταν πήγαινε ο πατήρ Κύριλλος, μαζί πηγαίναμε στη μονή επάνω εκεί της Κατερίνης του Οσίου Εφραίμ, του Σύρου, για να εξομολογήσει μια φορά το χρόνο τις μοναχές, ενώ είχε επίσημη ευλογία από τον Επίσκοπο και το δικό του και τον Άγιο Κύτρους, τον πατέρα Αγαθόνικο, έπρεπε να πάμε, ήτανε την Πέμπτη Κυριακή των νησιών που πηγαίναμε, έπρεπε να πάμε να βρούμε σε ποιον Εσπερινό ήταν ο τελευταίος κατανικτικός Εσπερινός της Μεγάλης Σαραγωσής, χωροστατεί ο Επίσκοπος, να του βάλει μετάνοια, να πάρει την ευχή του και μετά να εξομολογήσει τις μοναχές. Γι' αυτό βέβαια και ο Άγιος Κύτρος, μόλις τον έβλεπε, κατέβαινε από το θρόνο του για να τον ασπαστεί και να τον καλοδεχθεί. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να πει κανείς και ως πνευματικός ο αγώνας του ατελείωτος. Ανέπαυε εκατοντάδες κουρασμένες ψυχές. Ευκαίρος ακαίρος, όπου βρισκόταν. Εντύπωση μου έκανε ένα Πάσχα που μετά από 50 ημέρες νηστεία καθίσαμε να φάμε στο πασχαλινό τραπέζι, πήρε το αυγό του στο χέρι, το κόκκινο αυγό, με το που άρχισε να το καθαρίζει, τον φωνάξανε ότι μια γυναίκα είναι απ' έξω και θέλει να εξομολογηθεί. Παράτησε το αυγό του, σηκώθηκε, πήγε να εξομολογήσει. Μα γέροντα του λέω, Πάσχα είναι. Μου λέει, Πάσχα είναι, αλλά αν αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να περιμένει και φύγει και αν κάτι τη συμβεί στο δρόμο, εγώ τι λόγο θα δώσω στο Θεό. Και έτσι εξομολόγησε, ούτε έφαγε εκείνη την ημέρα, ούτε τίποτε. Μια άλλη γυναίκα 90 χρονών, θυμάμαι, έκανε εσπερινό ο γέροντας και του χτύπησε από το παραπόρτι του ιερού και του λέει, θέλω να με εξομολογήσεις. Μα τώρα, γιαγιά μου, κάνουμε εσπερινό, να τελειώσω τον εσπερινό και μετά. Εγώ δεν αντέχω άλλο, του είπε.
αν πάθω κάτι. Και διέκοψε τον Εσπερινό, πήγε την εξομολόγησε και μας είπε 72 χρόνια σήκωνε μια αμαρτία που όμως πια είχε γίνει αβάσταχτη, την έκαιγε. Δεν λογάριαζε τη δική του ανάπαυση, δεν λογάριαζε την υγεία του, αρκεί να διακονήσει το Θεό και τον άνθρωπο. Το ίδιο έκανε και στα νοσοκομεία όταν βρέθηκε αργότερα. Με πυρετό ψινόταν, με πόνους, ταλαιπωρίες και όμως δεχότανε τους πάντες. Χιλιάδες άνθρωποι περάσαν. Και από το γεννηματάς που πήγαμε στην αρχή το 2010, χιλιάδες, τι να σας πω. Αλλά και πριν, στο Ερήκος Ντινάν που είχε πάθει το εγκεφαλικό το 2001, θυμάμαι που λέγανε εκεί ότι τόσοι επισκέπτες πρώτη φορά είδαμε. Έφτασε, λέει, τους επισκέπτες ενός διάσημου ποδοσφαιριστού. Πρώτη φορά είδαμε σε παπά να έρχεται τόσος κόσμος, λέγανε εκεί στο νοσοκομείο. Αλλά όλους τους διακονούσε. Εκείνοι ρωτούσαν για εκείνον, αλλά εκείνος ρωτούσε για τα δικά τους τα θέματα και τα προβλήματα που τα θυμόταν καλύτερα από τους ίδιους. Γι' αυτό και ο Θεός τον αξίωσε και σε άλλη ομιλία είπαμε που βρέθηκε σε μια ουρανομίκη εκκλησία όταν υπέστη το εγκεφαλικό και αφού έφτασε στον ουρανό και του είχαν υποδοχή, ο Θεός του δώσε εντολή και γύρισε πίσω και σε άλλα 10 χρόνια και εξυπηρέτησε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και στον Ευαγγελισμό, μας έλεγε αφού υπέστη την ταλαιπωρία από τους δαίμονες ένα βράδυ, μας είπε ήρθαν οι δαίμονες και τον πήραν από τον Ευαγγελισμό και τον μετέφεραν στο αμπέλι του μοναστηριού και τον σάπισαν στο ξύλο. Είναι φοβερό θέαμα οι δαίμονες, έλεγε, να μην τους δείτε ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε ανεβαίνοντας ούτε ποτέ. Και όταν το ρώτησαν κάποιοι πώς εκτυπάγανε, όπως τον πατέρα Ιάκωβο, εκείνο δεν ήταν τίποτε, είπε. Με τα κέρατά τους που ήταν σαν ξύφι, σαν σπαθιά. Και καταταλαιπωρημένο τον έφεραν πίσω στο νοσοκομείο και οι γιατροί απορούσαν για την κατάσταση της υγείας του. Πώς είχε χειροτερεύσει έτσι τόσο πολύ. Αλλά ο Θεός την άλλη μέρα του έδειξε ότι ανέβαινε έναν ουρανομίκη στήλο που στεκινούσε από τη γη και έφτανε στον ουρανό, ο οποίος βέβαια στήλος ήταν, λέει, ολισθηρός και ανώμαλος. Ανέβαινε, γλιστρούσε, ξανανέβαινε, ξανασυνέχιζε με κόπο όπου έφτασε στον ουρανό, όπου πήρε εντολή να ξαναγυρίσει πίσω. Και μας έλεγε, πήγα στην άλλη ζωή και γύρισα. Πόσες φορές, παππούλη, πήγες στην άλλη ζωή και γύρισες? 5-6. 5-6 φορές πήγες στη Βασιλεία του Θεού και γύρισες. Και ο στήλος αυτός, ο ουρανομίκης, ο ολισθηρός και ο ανώμαλος και ο δύσκολος, τι είναι? Είναι αυτή η πνευματική ζωή που καλούμεθα όλοι να ζήσουμε. Το έλεγε συχνά. Δεν μας έταξε ο Θεός παράδεισο με κλαρίνα και βιολιά, αλλά έλεγε «Δια πολλών θλίψεων και στενοχωριών δύναστε εισελθεί στη Βασιλεία του Θεού». Αλλά πάλι μας έλεγε, ο Θεός μας έλεγε να έχουμε θάρρος. Σας άφησε ποτέ ο Θεός, μας έλεγε? Ούτε τώρα θα σας αφήσει. Να έχετε θάρρος, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί μας
όλες τις ημέρες της ζωής μας. Η φιλανθρωπία του ανίκαστος, αγόγιστη και συνεχής. Μέσα στην εντατική ήτανε. Το καντιλάκι του έσβηνε, όπως λέει ο δεσπότης μας. Έφευγε για την άλλη ζωή, καλωδιωμένος παντού. Από τους γιατρούς εκεί στο γεννηματάς είχε ξεγραφτεί. Όταν βγήκε μετά θαυματουργικά, οι γιατροί λέγανε «θα ασκήσουμε τα πτυχία μας». Μέσα στην εντατική λοιπόν έφευγε και ρωτούσε το δεσπότη μας που τον επισκέφθηκε αν οι πατέρες της Μονής έστειλαν την καθιερωμένη βοήθεια σε τρόφιμα και σε άλλα αγαθά για τα παιδάκια της κατασκήνωσης της Μητροπόλεως. Εκείνος λέει έφευγε και ενδιαφέρονταν για τα παιδάκια. Όχι γιατί ήθελε να δώσει εξετάσεις στο δεσπότη που λέει. Έφευγε. Άλλωστε ήξερε ο δεσπότης του ότι τον αγαπούσε. Αλλά γιατί το βίωνε. Και πάνω σε αυτό λέει ο δεσπότης μας, γι' αυτό να μην λέτε πολλές φορές πράγματα ότι οι καλόγεροι δεν νοιάζονται για τίποτε. Πήγαν εκεί στο μοναστήρι για να απαλλαγούν από έννοιες, είναι οι φυγάδες της ζωής. Έφευγε λέει για την άλλη ζωή και νοιαζόταν για τα παιδάκια των κατασκηνώσεων. Γι' αυτό λέει, δεσπότη μας, να μην ανοίγουμε το στόμα μας πολλές φορές και λέμε πράγματα για τα οποία δεν έχουμε γνώση. Για όλο αυτό τον αγώνα του, για όλη αυτή τη βία του, για όλη αυτή την απόλυτη υπακοή του, για τις ταλαιπωρίες του, να χειροτονηθεί πήγαινε, διάκος, που βάζει κανείς τα καλύτερά του, πήγε από το μοναστήρι στη λίμνη με ένα τρακτεράκι, με συγχωρείτε, από ένα χωματόδρομο, και όταν έφτασε στη λίμνη ήταν κάτασπρος από τη σκόνη. Με μια πετσέτα τον ξεσκονίσανε και έγινε η χειροτονία του και έτρεξε με τον ίδιο τρόπο στο μοναστήρι να μαγειρέψει, να φιλοξενήσει τον κόσμο, να τους περιποιηθεί με πόνο και με κόπο τα πάντα. Αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του, γιατί σας λέω και στα διάφορα νοσοκομεία που επέτρεψε ο Θεός να πάει και να υπομείνει ταλαιπωρίες, ασθένειες, ιατρικά λάθη, επώδυνες ιατρικές πράξεις. Αυτό ήταν, όπως λένε κάποιοι, μια ιεραποστολή εσωτερική, γιατί βοήθαγε τους πάντες, συμβούλευε, εξομολογούσε, σταύρωνε. Φως εξεπέμπετο μέσα στο νοσοκομείο από το πρόσωπό του. Το ομολογούν πολλοί. Ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς Ιουστίνος, ο μακαριστός Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, ο οποίος είπε «Δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο πρόσωπο να λάμπει». Ο εψηφημένος επίσκοπος Κοπέλου, ο πρωτοσύγγελός μας, ο πατήρ Νικόδημος, ο οποίος είναι πολύ φιδωλός στο να εκφράζει τέτοιες καταστάσεις. Κι όμως ομολογούν όλοι ότι φως, ουράνιο, άκτιστο, εξεπέμπετο από το πρόσωπο του Πατρός Κυρίου. Ο Μιλτιάδης ο Κότσης ήταν νοσηλευτής στο καρδιολογικό τμήμα του γεννηματάς. Γνώρισε το γέροντα εκεί, μια ταλαιπωρία της υγείας του τον έζησε περισσότερο εκεί
και μετά την ανάρρωσή του και μετά από λίγο καιρό ο Γέροντας συνόδευε την Αγία Κάρα, όπως το έκανε πάντοτε πρόθυμα, και τη μετέφερε στην Αγία Βαρβάρα Αργυροπόλεως, εκεί που ο πατήρ Θεόδωρος προσκαλούσε συχνά την Αγία Κάρα. Σε μια θεία λειτουργία, όπου ήταν προεξάρχων ο Γέροντας και ο Μιλτιάδης παρακάλεσε να μπει στο ιερό, βρέθηκε, λέει ο Μιλτιάδης, σε ένα εκστατικό θέαμα. Την ώρα που εκφωνούσε ο Γέροντας Κύρλος τα σά εκ των σών, λέει ο Μιλτιάδης, είδα τον Άγιο Γέροντα να υπερίπταται, να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από τη γη. Και δόξασα τον Θεό, λέει, και έκανα το σταυρό. Γερόντισα νυμφοδόρα, ηγουμένη της Μονής της Αγίας Παρασκευής στην Κέρκυρα, ομολογεί ότι όταν κάποτε ήρθε να προσκυνήσει στη Μονή μας και ζήτησε από τον Άγιο Γέροντα Κύριλο να τη διαβάσει, αναδύετο, λέει, κάτω από τα ράσα του, από τα πόδια του, άρρητη ευωδία. Την πλημμύρισε, λέει, αυτή η ευωδία και μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να την ξεχάσει. Γερόντισα και χαριτωμένη στην Άρτα, στο μοναστήρι της Παναγίας, στο Θεοτοκιό. Διηγείται ότι όταν κάποτε την είχαμε επισκεφθεί με τον Γέροντα Κύριλο, τη ρώτησε ο Γέροντας, δεν μου λες, Γερόντισα, πόσες μοναχές είστε? Δύο, του είπε. Μα, Γερόντισα, δεν έχετε άλλη μία μοναχή εδώ? Ναι, Γέροντα, έχουμε άλλη μία μοναχή, αλλά επειδή είναι κατάκητη, τράπηκα να σας το πω. Γερόντισα, εδώ έχετε κρυμμένο, της είπε, ένα πνευματικό θησαυρό. Να μας πάτε, να τη δούμε, να πάρουμε την ευχή της. Πράγματι, ανεβήκαμε εκεί τα σκαλοπάτια, σε ένα χώρο. Πήρε την ευχή αυτής της χρόνια κατάκητης μοναχής. Στη συνέχεια πήγαμε στο Αρχονταρίκι και εκεί άνοιξε μια συζήτηση ο Γέροντας. Μου είπε η Γερόντισσα και χαριτωμένη ότι ό,τι σας έλεγε ο Γέροντας ήταν τα προβλήματα που απασχολούσαν εμένα εκείνη την εποχή και μου έδινε απαντήσεις στα προβλήματά μου χωρίς εγώ να του πω τίποτε. Η μοναχή Φωτεινή που είναι στο μοναστήρι του Ζαλόγου μας είπε ότι όταν κάποτε επισκέφθηκαν το μοναστήρι, είπε στον Γέροντα Κύριλο ότι η καταγωγή της είναι από την Άρτα. Και της λέει ο Γέροντας, εκεί στην Άρτα είναι το μοναστήρι της κάτω Παναγιάς. Τώρα, λέει, η ηγουμένη είναι η Γερόντισσα Αγνή, η μάνα, όπως την ονομάζανε. Όταν θα κοιμηθεί η Γερόντισσα Αγνή, είπε ο Γέροντας, οι αδελφές θα αναδείξουν ομόφωνα την αδελφή Χαριτίνη ως Γερόντισσα. Και πράγματι, ό,τι είπε, έτσι και έγινε. Γιατί ο Θεός τον είχε χαρετώσει και με το προορατικό χάρισμα. Αλλά αυτό το χάρισμα δεν το είχε μόνο ως ηγούμενος και μόνο τα τελευταία χρόνια. Του το είχε δώσει ο Θεός για τους κόπους τους και για αυτή την απόλυτη υπακοή που μιλήσαμε και όταν ήταν μοναχός. Γιατί θυμάμαι έναν γιατρό στοματολόγο, τον Δημήτρη, που μας επισκέφθηκε κάποτε και μου είπε, ήρθαμε τα παλιά τα χρόνια για πρώτη φορά στο μοναστήρι, χαθήκαμε και αργήσαμε να φτάσουμε. Χτυπήσαμε την πόρτα. Μια φωνή από μέσα μας είπε, ποιος είναι? Αργήσαμε, χάσαμε το δρόμο. Ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Και η φωνή του μοναχού από μέσα μας είπε, ποιος είσαι, ο Δημήτρης ο γιατρός? Και πράγματι, ήταν ο Δημήτρης, ο στοματολόγος, ο γιατρός. Ο πατήρ Κύριλλος ούτε καν τον είχε δει άλλη φορά, ούτε είχε ακούσει το όνομά του. Σε άλλη διήγηση, πάλι εκείνα τα χρόνια που ο πατήρ Κύριλλος ήταν υποτακτικός, ο τότε αστυνομικός, ο Θανάσης, ο Παπαθανασόπουλος και νύν
ιερομόναχος πατήρ Άνθιμος μας είπε ότι καθόταν έξω εκεί από την παλιά κουζίνα και είχε λογισμούς. Τον πέδευε ο λογισμός πώς είναι δυνατόν η Παναγία μας, αφού γέννησε τον Υιό του Θεού, να είναι παρθένος. Τον πέδευε αυτός ο λογισμός. Και ο γέροντας Κύριλλος βγαίνει από το κουζινάκι με την πονιά του, χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι και λέει: «Παρθένος, πρώτου το, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον παρθένης». Πού ήξερε τις σκέψεις του άλλου. Αλλά ο Θεός χαριτώνει τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Αυτές είναι μαρτυρίες που αφορούν την περίοδο της ζωής του γέροντος Κυρίου. Αλλά έχουμε πολλές μαρτυρίες για την ζωή, την ουράνια, την μετά την κίνηση του Πατρός Κυρίου. Εκτός από τον πατέρα Αθανάσιο Ατάρ που ανέφερα, που είναι στη Χρυσοσπηλιώτισσα και τον είδε ολοζώντανο την ώρα που η ψυχή του γέροντος Κυρίου έφευγε, ταυτόχρονα ήτανε και στην Παναγία της Χρυσοσπηλιώτισσα για να βοηθήσει τον πατέρα Αθανάσιο από τη δαιμονική επίθεση που είχε υποστεί. Εκτός από τον εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη που το έχω πει, εκτός από την παπαδιά από τις Ροβιές που τον είδαν ολοζώντανο, όχι σε ύπνο, μπροστά τους. Υπάρχει και η Άρτεμις, η οποία τον είδε ένα μήνα μετά τη γέννηση του Πατρός Κυρίλλου. Ήταν στο νοσοκομείο, είχε γεννήσει και υπέφερε από χρυσίζοντα τα φιλόκοπο, μεγάλη ταλαιπωρία. Οι γιατροί δεν δίναν ελπίδες. Εκείνη παραπονέθηκε και είπε: «Τώρα έφυγε και ο γέροντας Κύριλλος, από πού εγώ θα έχω βοήθεια?» Και τον βλέπει ολοζώντανο μέσα στο θάλαμο, σαν να της είπε: «Τώρα είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι». Από εκείνη τη στιγμή η υγεία βελτιώθηκε. Υπάρχει όμως και ο Αναστάσιος Αρναουτάκης, ο οποίος κι αυτός αμέσως μετά τη γέννηση του γέροντος Κυρίλλου, βαδίζοντας στους δρόμους της Νέας Ιωνίας και μιλώντας με ένα φίλο του, είδε έναν παππούλι που του προξένησε την εντύπωση και πήγε δίπλα του. «Παππούλι μου», του λέει, «θέλω να μου δώσει την ευχή σου». Αυτός ο παππούλης έβγαλε ένα σταυρό και τον σταύρωσε. Αισθάνθηκα, λέει ο Αναστάσιος, ότι τόνοι βάρους φύγαν από πάνω μου. Στη συνέχεια συνέχισε την κουβέντα με το φίλο του, ο οποίος δεν είχε καταλάβει τίποτε, δεν είχε δει κανέναν παππούλη. Και μετά από αυτό επισκέφθηκε ένα φίλο του στο σπίτι του, τον Χρήστο τον Μπέλμα. Εκεί, στο γραφείο του Χρήστου, είδε μια φωτογραφία ενός παππούλη, την περιεργαζότανε. «Πού τον ξέρεις αυτόν τον παππούλη εσύ, Χρήστο?» «Αυτός είναι ο πατήρ Κύριλλος που κοιμήθηκε πριν ένα μήνα. Άγιος άνθρωπος ήταν. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ τώρα προηγουμένως τον είδα τον παππούλη αυτόν και με σταύρωσε και έφυγε από πάνω μου τόνου βάρους». Μα αυτός είναι. Έβλεπε τα γένια του, το πρόσωπό του, τα μάτια του. «Αυτός είναι». «Ένα τον επικαλείσαι», του είπε. Τον επικαλέστηκε και βρήκε και δουλειά, διότι τον είχαν απολύσει από την προηγούμενη δουλειά του, και βρήκε πάνω απ' όλα την ψυχική του υγεία. Η Γεωργία Κατσιαμάκα είναι παιδίατρος που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας της Πάρου μαζί με τον άντρα της, τον Ευρυπίδη Καρακώστα. Το Φεβρουάριο του 2023, φέτος δηλαδή, χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Θηριάσιο από τον πολύ καλό χειρουργό, νευροχειρουργό και χριστιανό και άνθρωπο, τον Μάρκο του Χριστόπουλου. Όμως οι φίλοι τους, οι γονείς της Δαβιδούλας εκεί στην Πάρο,
Της είχαν μιλήσει για αυτόν τον παππούλι, για τον γέροντα Κύριλο, και την είχαν προτρέψει να ζητήσει τη βοήθειά του. Και εκείνη του είπε, «Παππούλι, αν είσαι αληθινός, έλα να με βοηθήσεις». Και πράγματι, είδε κάποια άλλα πράγματα, αλλά το κυριότερο, αφού χειρουργήθηκε μέσα στην εντατική, είδε τον πατέρα Κύριλο ολοζώντανο με το κόκκινο το πετραχυλάκι του και άσπρο φελόν, συνοδευόμενος από πολλούς γέροντες, και της είπε, «Τώρα είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά». Μέσα σε 24 ώρες συνήλθε και σχεδόν μετά από ένα 24ωρο πάλι εξήλθε του νοσοκομείου υγιέστατη. Και ο άνδρας της ομολογεί ότι είναι ζωντανή η παρουσία αυτού του παππούλη που γνωρίσαμε. Στις εφημερίες στο νησί της Πάρου μας λέει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς και ο Θεός, λέει. Και εκεί, λέει, σε αυτές τις δυσκολίες, η ζωντανή παρουσία του πατρός Κυρίλου τους βοηθάει και τους ενισχύει και τα βγάζουν πέρα. Αυτή η Δαβιδούλα Μαρία που σας είπαμε για την Πάρο, η Κοτσορίσου, που είναι παιδί θαύμα, θα λέγαμε, γιατί ήταν καταδικασμένο από τους γιατρούς. Κατά τους γιατρούς ούτε εγκέφαλο θα είχε, ούτε θα μιλούσε, ούτε άνθρωπος θα ήταν, όπως τα λέγανε οι γιατροί. Βέβαια έχει τα κινητικά του προβλήματα, αλλά είναι ένα πανέξυπνο κοριτσάκι, ένα ευλογημένο παιδί. Λόγω αυτών των προβλημάτων κινητικών χρειάστηκε να πάει στη Γαλλία. Και εκεί πέστη μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Μέσα στο χειρουργείο υπήρχε ένα λευκό φως. Αυτό το ομολογεί και η διευθύντρια, η κυρία Πασπάτη, η Ιωάννα Πασπάτη, νοσοκομείο Παιδών Τεντέλης, η οποία παρευρίσκεται και εκεί, και εκείνη στο χειρουργείο. Είχε επικαλεστεί η Δαβιδούλα και τον Άγιο Δαβίδη και τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Γέροντα Κύριλο, και όπως μας είπε, είδε σε ένα λευκό φως, σε ένα λευκό σύννεφο, τον Γέροντα Κύριλο μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο να τη συμπαρίσταται. Και όταν ήρθε η στιγμή να ανανύψει, ο Γέροντας Κύριλος, λέει, έκανε ένα νεύμα στον Άγιο Ιάκωβο και του είπε, «Πάμε τώρα». Και φύγανε, λέει. Και εγώ, λέει, ξύπνησα μόνη μου προς έκπληξη των γιατρών. Τον βλέπουμε δηλαδή πολλές φορές μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο και μαζί με τον Όσιο Δαβί. Αυτό το ίδιο, λέει, και η μοναχή Ευπραξία, που είναι μοναχή στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Γαλατάκι. Πέρσι, 22 Οκτωβρίου, στο Ερήκος Δινάν, χρειάστηκε η μακαριστή πλέον τώρα γερόντισσα Φευρονία, μια Αγία γερόντισσα πραγματικά, ασκήτησα, να υποστεί μια επέμβαση στο χέρι της. Κάποια στιγμή, εκεί μέσα στο θάλαμο, αφού είχαν τηλεφωνήσει και στο μοναστήρι και τους είχαμε ευχηθεί οι Άγιοι, ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Γέροντας Κύριλος να είναι μαζί τους, δίπλα τους, η γερόντισσα Φευρονία είπε στην αδελφή Ευπραξία και την αδελφή Χριστονύμφη που τη συνόδευαν και την Ευανθία από τον Κορυδαλό που ήταν μαζί τους, λέει, «Βοηθήστε με να κοινωνήσω». Μα γερόντισσα, δεν είμαστε στο μοναστήρι, δεν είμαστε σε εκκλησία, είμαστε στο νοσοκομείο. Πού θα βρούμε τον ιερέα? Μα εδώ είναι οι ιερείς. Οι πατέρες της Μονής του Οσίου Δαβίδ τώρα ήταν εδώ. Είδα τον Άγιο Ιάκωβο, τον Γέροντα Κύριλο. Πάει με τον Άγιο Δαβίδ και με τον Άγιο Ιάκωβο, ο Άγιος Γέροντας Κύριλος, και βοηθάει τον κόσμο όπως βοήθησα και το μοναστήρι τους κατά τη φοβερή λέλαπα της πυρκαγιάς του 2021.
φλόγες ύψους 70 μέτρων, θερμοκρασία πάνω από 500 έως 700 βαθμούς Κελσίου, μια ταλαιπωρία φοβερή. Ο πατήρ Λεωνίδας στη Σαντορίνη, όταν άκουσε ότι διατάχθηκε η εκένωση του μοναστηριού, έπεσε στα γόνατα με την οικογένειά του και παρακαλούσαν τον Θεό για το μοναστήρι που το αγαπούσε όλη η οικογένεια χρόνια τώρα. Και βρίσκεται στην πύλη της Μονής και βλέπει τη φωτιά με τη μορφή δράκου, σαν λερναία ύδρα ήταν, λέει. Και ο Άγιος Δαβίδ είχε στα δεξιά του τον Άγιο Ιάκωβο και στα αριστερά του τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο και πολεμούσαν να σκοτώσουν αυτό το δράκοντα, αυτή τη λερναία ύδρα. Μια αιστεία έσβηναν, λέει, 10 πεταγόντουσαν, ώσπου τα κατάφεραν και διαφύλαξαν αυτό το μοναστήρι για να συνεχίζει να αποτελεί εύδιο λιμάνι, όπως λέει ο Μητροπολίτης μας, για τις ψυχές που καταφεύγουν εκεί για να βρουν τη βοήθεια, την παρηγοριά, την ίαση και την υγεία. Και βέβαια, στη διάρκεια κάποιων εξορκισμών που κάναμε, ο δαίμονας φώναζε: «Είχα να το κάψω ρε εγώ αυτό το μοναστήρι», αλλά δεν μ' άφησε αυτός ο Άγιος Δαβίδ με τον Ιάκωβο και τον Κύριλλο. Τρέχουν, τρέχουν να βοηθήσουν. Ο Χρήστος ο Βασιλείου από τη Λάρισα, στη Λάρισα μένει, από την Παλίνη είναι, ο οποίος είχε πολλές εμπειρίες, πρόσφατα είχε μια άλλη εμπειρία. Είχαν πάει κάποιοι συγγενείς της συζύγου του στο σπίτι τους από μακριά και θέλησε να τους δώσει ως ευλογία τα εικονάκια του Αγίου Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου. Και είπε: «Θα δώσω και του πατρός Κυρίλλου». Αλλά μετά σκέφτηκα και είπα, λέει, πού να τον ξέρουν τώρα τον πατέρα Κύριλλο, ποιο να τον ξέρει. Και δεν έδωσε. Το βράδυ, λέει, ολοζώντανα, βλέπω τον πατέρα Κύριλλο και μου λέει: «Χρήστο, να με αγαπάς, γιατί εγώ εκεί στον ουρανό είμαι πολύ ψηλά». Βέβαια είχε και άλλες εμπειρίες ο Χρήστος. Μια πολύ πρόσφατη εμπειρία είναι αυτή που μας κατέθεσε ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας μελήτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είχε έρθει στο μοναστήρι μας Κυριακή στα μέσα Σεπτεμβρίου να προσκυνήσει και να λειτουργήσει με την ευλογία του Πεμενά. Κατέβηκε πολύ πρωί, αυτός είναι πρωινός τύπος, 5 η ώρα, και εκεί που προσκυνούσε τον τάφο του πατρός Κυρίλλου, άρρητη εγωδία, λέει, τον κατέκλυσε και το ομολόγησε δημοσίως στο κήρυγμά του. Βλέπετε ότι κάνει ζωντανή την παρουσία του με πολλούς τρόπους. Εμείς μέσα στην καρδιά μας κρατάμε κάποια λόγια του. Κυρίως αυτό το λόγο που πάντοτε μας έδινε ελπίδα και δύναμη και κουράγιο και έλεγε με βεβαιότητα και σιγουριά: «Ο Θεός δεν θα μας αφήσει». «Μα τέτοιοι που είμαστε», το ρωτούσαν, «δεν θα μας αφήσει». Αρκεί να έχουμε εμείς την πίστη. Με τέτοια σιγουριά είπε στο Σωτήρη Καδί από την Κύπρο ότι θα σε βοηθήσει η Παναγία, όταν εκείνος κατακλυζόταν από τα φοβερά του προβλήματα της χρεοκοπίας και οι λογισμοί αυτοκτονίας ερχόντουσαν και περνάγανε από το μυαλό του συνεχώς. Και έτσι ένα βράδυ είχε αποφασίσει ο Σωτήρης να πάρει το αυτοκίνητό του, να αυτοκτονήσει, να φανεί ως ατύχημα για να πάρει η οικογένειά του τα χρήματα της ασφαλείας που ήταν ασφαλισμένος και της τραπέζης προνοίας που είχε στην υπηρεσία του για να γλιτώσουν τα σπίτια τους. Αλλά ο Γέροντας Κύριος, πρικισμένος από το προαιρετικό χάρισμα, μία παρατέταρτο το βράδυ μου λέει: «Σήκω να πάρεις τον κύριο Σωτήρη τηλέφωνο». Πράγματι πήραμε τον Σωτήρη και του λέει: «Δεν σου είπα, παιδί μου, η Παναγία θα σε βοηθήσει. Τι σκέφτεσαι να κάνεις?». Τάχασε ο Σωτήρης.
Η Παναγία, παιδί μου, μου είπε θα σε βοηθήσει. Πρώτη φορά είδα, λέει, με τέτοια βεβαιότητα, με τέτοια σιγουριά, να μου λέει ένας από τους πατέρες, γιατί και αλλού απευθύνθηκα, λέει, αλλά με τόση βεβαιότητα ότι η Παναγία θα με βοηθήσει, όπως και με βοήθησε. Πολλές φορές μου έλεγε να παίρνουμε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα και στήριζε τους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές. Αλλά και στις γιορτές των ανθρώπων μου έλεγε, πάρε τηλέφωνο τον τάδρα του με χρόνια πολλά. Μέχρι τις 12 τη νύχτα έπαιρνα τηλέφωνα για να ευχηθεί στους ανθρώπους τα χρόνια πολλά και οι άνθρωποι, ό,τι καλύτερο ήταν την ημέρα εκείνη για τη γιορτή τους, οι ευχές που εισέπραταν από τον πατέρα Κύριλλο. Αλλά και στις δυσκολίες τους και στις λύπες τους το ίδιο έκανε, μοιαζόταν για τους ανθρώπους. Μας προέτρεπε βέβαια να πουλήσουμε γη για να αγοράσουμε ουρανό. Να κάνουμε επενδύσεις στον ουρανό. Να μην είμαστε προσχολημένοι σε αυτά που έρχονται και παρέρχονται. Και μας έλεγε να επιμένουμε στην προσευχή. Αν ο Θεός δεν απαντήσει την πρώτη φορά, έλεγε, θα απαντήσει τη δεύτερη. Και αν δεν απαντήσει τη δεύτερη, την τρίτη θα απαντήσει. Και επίσης μας προέτρεπε, δεν θα κοιτάτε τι λέει ο κόσμος, αλλά τι λέει ο Θεός. Και έλεγε αυτό το περίφημο, ο Θεός περπατάει στη γη δια των Αγίων Του. Ένα άλλο ωραίο πράγμα που έλεγε, με συγχωρείτε, σας κούρασα τώρα, αλλά προσπαθώ να πω κάποια πράγματα για να μας βοηθήσουν. Ένα άλλο ωραίο πράγμα που έλεγε, ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Η Παναγία τι κάνει, οι Άγιοι τι κάνουνε, όλοι υπακοή στον άνθρωπο. Λες, Θεέ μου, βοήθησέ με, σε βοηθάει. Παναγία μου, βοήθησέ με, βοηθάει. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, βοήθησέ μας, βοηθούν. Κάνουν όλοι υπακοή στον άνθρωπο. Μόνον ο άνθρωπος, λέει, δεν κάνει υπακοή στο Θεό. Παίρνουμε το κομπιουτεράκι, έλεγε. Πατάμε, ανοίγουν οι πόρτες, ανοίγουν τα αυτοκίνητα. Ανοίγουν, κλείνουν. Τώρα λες, τι γίνεται, έλεγε. Όλα κάνουν υπακοή στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος, έλεγε, κάνει υπακοή στον εαυτό του, όχι στο Θεό. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, έλεγε. Αν κάναμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Δεν θα μας χωρούσε ο Παράδεισος. Αυτό είναι. Έλεγε ένα ωραίο αυτό που άκουσε στο ραδιόφωνο. Άκουγε το ραδιόφωνο της και της Εκκλησίας Ελλάδος και της Εκκλησίας. Άκουσα, λέει, στο ραδιόφωνο ένα βράδυ τον Παπαπαρθένιο του, της Μονής του Αγίου Παύλου, στο Άγιον Όρος. Το ρώτησε, λέει, ο Μανώλης ο Μεδινός, γέροντα, τι πάει να πει ταπεινοφροσύνη? Και ο Γεροπαρθένιος απάντησε, έμορε παιδί μου, και γαϊδούροι θα σε πούνε, και γουρούνι θα σε πούνε, και παλιά άνθρωπο θα σε πούνε, να μην μιλάς. Δηλαδή, γέροντα, λέει, υπομονή, υπομονές, υπομονές, όχι υπομονή. Ναι, μωρέ παιδί μου, έλεγε, θα σε πούν και γαϊδούροι,
θα σε πούν και γουρούνι και παλιάνθρωπο και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η υπομονή και αυτή είναι η ταπείνωση. Αλλά είπαμε ότι ο Θεός χαριτώνει τους ταπεινούς ανθρώπους. Και πάντοτε μας έλεγε να κρατήσουμε την ορθή πίστη μας. Δεν πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Δεν πρέπει να την περιφρονήσουμε, γιατί και σήμερα και πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι αιρετικοί και θέλουν, έλεγε, να μας κάνουν σαν τα δικά τους χάλια. Θα κρατήσουμε, να κρατήσουμε, έλεγε, την πίστη των πατέρων μας. Αυτή η πίστη την οικουμένη στήριξε και πάντοτε είχε στο νου του τα λόγια του Ιωσήφ του Βριέννη, που έλεγε «Ουκ αρνηθισόμεθάσαι, φίλοι Ορθοδοξία, καν μυριάκι στεθνιξόμεθα». Δεν θα σε αρνηθούμε, αγαπημένοι μας, πίστη Ορθοδοξία, και αν χρειαστεί ακόμα χιλιάδες φορές να πεθάνουμε για σένα. Έλεγε, πολλά ακούμε, πολλά λέγονται και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αργότερα. Και μην ακούτε πολλά που λένε για την Εκκλησία. Είναι ενορχιστρωμένα σχέδια. Θέλουν να βλάψουν την Ορθοδοξία. Αυτά είναι κυριολεκτικά, έτσι τα έλεγε. Γι' αυτό και κοιτάζω να τα πω όπως τα έλεγε εκείνος, δεν είναι δικά μου λόγια. Ένας γέροντας έλεγε, Αγιορείτης, ο αείμνηστος Διονύσιος της Κολυτσούς, λέγει, εάν δεν πέσει η Ορθοδοξία, ο διάβολος δεν θα μπορέσει να στήσει το βασίλειό του. Ο Αντίχριστος δεν θα μπορέσει να στήσει το βασίλειό του. Αλλά πρέπει λοιπόν να υποτιμηθεί, να μειωθεί στα μάτια των ανθρώπων η Ορθοδοξία, να πέσει χαμηλά για να μπορέσει να στήσει ο διάβολος το θρόνο του. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας, ό,τι κι αν λένε, ό,τι και αν ακούγονται, εμείς θα είμαστε στερεοί, σταθεροί στην πίστη μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός λέγει, ας τα πάρουν όλα, χρήματα, θύματα, ό,τι έχει ο καθένας. Χριστό και ψυχή να μην παραδώσουμε στο διάβολο. Τότε θα είναι για μας ό,τι το χειρότερο. Και έλεγε, να παρακαλούμε την Παναγία μας, να κρατήσουμε την πίστη μας, να μας φυλάξει από τα κακά και τους κινδύνους και να μας προστατεύουν πάντοτε. Και επίσης έλεγε, οι Άγιοι μας αυτό το μήνυμα μας στέλνουν με τη ζωή τους. Κρατήστε την πίστη σας, κρατήστε αυτά που βρήκατε, την παράδοσή μας, διότι έρχονται άνθρωποι σήμερα να τα διαλύσουν. Και έλεγε, άκουσα προχθές το ραδιόφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, δεν το ξέρω, ότι ο Κίσιγκερ της Αμερικής είπε τα εξής, ότι ο ελληνικός λαός είναι σκληρός και δεν το βάζει εύκολα κάτω. Αλλά πώς θα το βάλει κάτω, όταν του αφαιρέσουμε την πίστη, την Ορθοδοξία, την πατρίδα, την οικογένεια και τη γλώσσα. Όταν αυτά τους τα πάρουμε, εύκολα θα πέσουν κι αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, έλεγε, αυτά ας τα κρατήσουμε γερά στα χέρια μας. Μην τα παραδώσουμε και μην τα προδώσουμε ποτέ, διότι τότε δεν θα είμαστε Έλληνες, θα είμαστε κάτι άλλο που το απέφχεται κανείς αυτό το πράγμα.
Νομίζω όλα αυτά είναι διαχρονικά και είναι επίκαιρα και στην εποχή μας. Και επειδή εκείνος τα έζησε και τα έλεγε, πιστεύω ότι θα εισακούει και τις δικές μας τις δεήσεις της παρούσης εποχής, και ότι όπως πάντοτε έλεγε, δεν θα μας αφήσει ο Θεός, θα μεσητεύει στο Θεό για να μην μας αφήσει ποτέ. Άλλωστε ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Η κοίμησή Του ήταν οσιακή, όπως ήταν οσιακή και η ζωή Του, με τους αγώνες και με όλα τα παλέσματα και όλες τις ταλαιπωρίες. Το σώμα Του ήταν εύκαμπτο, με θερμοκρασία ανθρώπου ζωντανού, και όπως μου είπε προχθές ο πατήρ Χριστόδουλος, ο καπέθας από το Άγιον Όρος, είδαμε, λέει, το πρόσωπό Του να χαμογελάει. Δεν ήταν έτσι από την αρχή, λέει, στην εξώδια ακολουθία, αλλά όσο περνούσε η ώρα, αυτό το γλυκύ χαμόγελο, το οποίο Τον διέκρινε σε όλη Του τη ζωή, υπήρχε και κατά την εξώδια ακολουθία, όπως το είδε ο πατήρ Χριστόδουλος, όπως το είδε ο πατήρ Νικόδημος από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους, όπως το είδαν πολλοί συνάνθρωποι μας. Να με συγχωρείτε που σας κούρασα. Εύχομαι η χάρη του Αγίου Δαβίδη, που έχουμε και το κεράκι του ανάμεσά μας, η χάρη και ευλογία του Αγίου Ιακώβου, αλλά και η ευχή του Διαδόκου, του Πατρός Κυρίλου, να είναι μαζί μας πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ.